Χριστός Ανέστη. Σήμερα θα σου πω για τον παράπονο. Λοιπόν, για μένα θα πει. Φαντάζομαι ότι δεν έχετε εσείς βέβαια, αλλά έχουν άλλοι. Σίγουρα το παράπονο είναι εχθρός μας και της ψυχής και του σώματος. Γιατί ο γκρινιάρης άνθρωπος, ο μίζερος, ο παραπονιάρης, ο λεγόμενος κλπ. Αν δεν είναι χειριστικός, δηλαδή αν δεν του κάνει επίτηδες για να κερδίσει τους άλλους, τότε αρρωσταίνει. Όταν όμως είναι χειριστικός, είναι μεγάλος υποκριτής. Το να συγκρατήσει όμως το παράπονό σου, αυτό σε γλιτώνει από το να προκαλείς γύρω σου και να συμμετέχεις σε φιλονικίες, σε έχθρες. Δεν έχεις παράπονο με λίγα λόγια, το λέει και η φράση. Και αυτό συμβαίνει γιατί είσαι νωρίτερα αυτάρκης, πρώτο ολιγαρκής, δηλαδή στα λίγα βολεύεσαι και μετά αυτάρκης, βολεύεσαι σε αυτά που έχεις και δοξολογικός γιατί ευχαριστείς τον Θεό για αυτά που έχεις. Πρέπει λοιπόν να οριμάζουμε σιγά σιγά και να κοιτάμε τη λεπτομέρεια, γιατί πολλοί κόσμος θεωρεί, όπως θεωρεί ας πούμε τη φιλονικία, τη θεωρεί το αλάτι της σχέσεως, οποιασδήποτε, έτσι θεωρεί και το παράπονο κάτι φυσιολογικό. Εντάξει, τι κάνουμε. Να ξέρετε ότι το παράπονο ακόμα και στα παιδιά από μια ηλικία και μετά δεν είναι φυσιολογικό. Έτσι. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος δεν αμελεί και φροντίζει τον εαυτό του στις λεπτομέρειες όπως σας είπα, εκλαμβάνει αυτά ως αμαρτίες και όχι κάποια άλλα πράγματα που λένε άνθρωποι συνηθισμένοι, συνηθισμένα πράγματα, τα χοντροειδώς βλεπόμενα ότι είναι αμαρτίες, παραδείγματος χάρη, όπως έχουν πει και άλλες φορές, να μην τα λέμε συνέχεια και πάλι. Βέβαια το πράγμα ξεκινάει από πολύ βαθιά, όταν ο άνθρωπος εντοπίσει μέσα του ότι έχει τρεις περιοχές. Περιοχές σημαίνει το κύκλο που ζει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος θα ζει λοιπόν ή στο παραφύση, έτσι, ή στο καταφύση ή στο υπερφύση. Τρία πράγματα. Ή στα ανάποδα, δηλαδή θα ζει ανάποδα, ή θα ζει όπως ζουν όλοι οι άνθρωποι, ή θα ζει υπερφυσικά, και μην φανταστείτε ότι λέω ότι θα είναι ο Ζωρό ή ο, ξέρω εγώ, εξωγήινος κτλ. Αλλά θα αντιδράει στο καταφύσιν και στο παραφύσιν. Αυτό είναι το υπερφύσιν, ο άνθρωπος που ζει στο υπερφύσιν. Και φυσικά, όταν θέλεις να ξεπερνάς τον εαυτό σου, τοποθετείς το παράπονο σε δύο καταστάσεις πριν και όχι στο υπερφύσιν που θες να ζήσεις εσύ. Σε δύο περιοχές δηλαδή μακριά από σένα. Εκτός αν η περιοχή που ζεις και εκεί που συχνάζεις θα έλεγα είναι αυτό. Όπως κάνει όλος ο κόσμος. Ή ό,τι πιο περίεργο και αμαρτωλό υπάρχει να το κάνω κι εγώ έτσι για να έχει η ζωή, όπως λένε οι άνθρωποι, κάτι, μια διαφορά. Έτσι. Τέλος πάντων, όταν ο άνθρωπος προσπαθήσει για αυτό το οποίο λέμε λοιπόν υπερφύση, αρχίζει μετά να ηρεμεί, ενώ νωρίτερα θα δεχτεί πολλές δοκιμασίες προκειμένου να ταρακουνηθεί. Διότι, εντάξει, το παραφύση είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι είναι αμαρτωλό, αλλά και το καταφύση, όταν γνωρίζεις τον Χριστό, είναι ακόμα χειρότερο. Γιατί δεν γνωρίζεις τον Χριστό για να ζήσεις όπως όλοι οι άλλοι άνθρωποι, αλλά για να ζήσεις διαφορετικά. Γι' αυτό λοιπόν το φρονίμονο λίγα που λέγανε και οι αρχαίοι. Ούτε πολλές γκρίνιες, ούτε πολλά παράπονα. Γιατί μετά δείχνεις τον εαυτό σου ότι δεν είσαι σίγουρα στο υπερφύση. Αλλά η περιοχή στην οποία κινείσαι είναι χειρότερα κιόλας από τους άλλους ανθρώπους. Και εδώ είναι το παράδοξο. Αντί οι άλλοι άνθρωποι να ζήσουν όπως θέλουν. Δεν μας ενδιαφέρει. Εκείνους δεν τους ενδιαφέρει. Εσύ όμως που επικεντρώνεσαι σε κάτι άλλο, δεν δικαιολογείσαι να ζήσεις όπως οι άλλοι άνθρωποι. Βέβαια,
και σας συνιστώ να το διαβάσετε έτσι, όπως σας συνιστώ και το ψαλτήριο να διαβάζετε, που έχει μεγάλη δύναμη, και ενδεχομένως να το ξαναπιάσουμε κάποια στιγμή. Αλλά μαζί με όλη την Παλαιά Διαθήκη σκέφτομαι έτσι να σας κάνω μια ερμηνεία όσο γίνεται πιο σύντομη, γιατί είμαι σίγουρος ότι δεν έχετε διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη περισσότεροι. Εδώ παλεύουμε την Καινή Διαθήκη, έτσι, την παλεύουμε ακόμα. Δηλαδή, καμιά φορά παραξενεύεσαι, λες Ορθόδοξος Χριστιανός βαφτισμένος και να μην έχει διαβάσει μια φορά την Καινή Διαθήκη. Μια φορά, ρε παιδί μου, έτσι, για το αυτό που λέμε. Τέλος πάντων, ναι. Τέλος πάντων, σας συνιστώ λοιπόν και τα 153 κεφάλαια περί προσευχής, ένα βιβλίο πολύ κλασικό, πνευματικό βιβλίο, το οποίο το έχει γράψει ο Άγιος Νείλος ο Ασκητής. Ναι, τον Άγιο Νείλο μόνο από τις προφητείες μπορεί να τον πιάσετε καμιά φορά, να τον πάρετε πρέφα, όπως λέει ο λαός, σε κάνα διαδίκτυο, αλλά εγώ θα σας πω ότι κυρίως το έργο του είναι εκεί. Εκεί λοιπόν λέει ο Άγιος Νείλος ότι ξεχάσαμε να κλαίμε. Και είναι περίεργο, αφού λέω ότι να κλαίει ο άνθρωπος. Μόλις το πεις κάτι, μόλις σκεφτεί κάτι, δώσε τα αυτά. Μόλις δεις τη τηλεόραση μια σκηνή, είτε πάρτε. Άρα γιατί ξεχάσαμε να κλαίμε. Και όμως ξεχάσαμε να κλαίμε για τις αμαρτίες μας, λέει ο Γιώργος, αλλά ο Άγιος Νείλος λέει στην προσευχή ξεχάσαμε να κλαίμε. Δηλαδή δεν έχει μαλακώσει η άγρια ψυχή μας, η οποία έχει μέσα ενδεχομένως κάποιες άμυνες ανόητες, γιατί μπροστά στο Θεό δεν χρειάζεται να έχεις άμυνες, έτσι. Άμυνες να έχεις τους κακούς ανθρώπους. Και κάθεται εκεί, ας πούμε, κοιτάει, αυτά. Κυριλέσουν, τελείωσε. Άμα είναι όμως για τον εγωισμό, άμα είναι για το σπίτι, άμα είναι για την περιουσία, με αυτά, να τα δάκρυα. Και σας λέω έτσι το αστείο, γιατί είναι αστείο, γιατί δεν είμαστε προετοιμασμένοι. Το αστείο έτσι που, εντάξει, μην το πάρετε ότι χαριτολογώ, αλλά εγώ το παίρνω σαν αστείο, είναι που έρχονται οι μάνες, ας πούμε, τα παιδιά τους έχουν μεγαλώσει πλέον, μεγάλωσε και η γλώσσα τους και τα παίρνουν στα σοβαρά πλέον. Όταν είναι μικρό δεν το παίρνει σοβαρά, μα σε βρίσκει, λες μικρό είναι. Και έρχεται, ας πούμε, η μάνα που είναι 15 χρονών παιδί και λέει, ξέρεις τι με είπε ο γιος μου. Και είναι σαν εκείνη την ώρα να έχει πεθάνει ο κόσμος. Και να τα δάκρυα. Τι την είπε το μεταξύ, μπορεί να την έβρισε η γυναίκα, εντάξει, παιδί είναι. Αλλά κανείς δεν έρχεται να πει, δόξα τω Θεώ Πάτερ, σήμερα με έβρισε το παιδί μου, ξεπλήρωσε καμιά αμαρτία. Αυτές που έκανα εναντίον του. Και αυτό είναι μια προσευχή, ξέρετε. Αλλιώς λέμε κάποια διάφορα και αδιάφορα τυπικά λόγια εκεί, όπως σου έλεγα ο μοναχός που έλεγε κυραλένη, 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 που έλεγε κυραλένη. Και όσο λέει κυραλέισον, εγώ άκουγα κυραλένη. Το ξανακούσα, το ξανακοίταξα, κυραλένη. Γιατί κυραλένη, γιατί το έλεγε τόσο γρήγορα το κυραλέισον, που άμα το πείτε έτσι πάρα πολύ γρήγορα, θα ακούγεται κυραλένη. Κυραλένη, κυραλένη. Αδιάφορα και τυπικά λόγια, και δυστυχώς υπάρχει μια βλάστημη φράση στα μοναστήρια που λένε οι μοναχοί, άντε πάμε να διαβάσουμε τα γράμματα. Τραγικό, ε. Είναι η δουλειά μας, ήρθε η ώρα, πάμε να χτυπήσουμε κάρτα. Αρχίσουμε να λέμε, πού είναι τα δάκρυα μετά, δεν έχει δάκρυα. Τα δάκρυα δεν είναι να τα κάνεις ούτε επίτηδες, καταλάβατε, με το ζόρι, αλλά ούτε και να έρθουν, πώς να πω, χωρίς να έχεις καμιά συμμετοχή σε όλο αυτό. Και φυσικά αντιλαμβάνεστε μετά όταν δεν έχει δάκρυα και αναφέρομαι στην προσευχή, όχι στα υπόλοιπα, ακόμα και τις αμαρτίες που λέγατε, τα αφήσουμε για άλλη ώρα. Μετά έχει παράπονα. Μετά βρίσκει ο άνθρωπος χρόνο και γκρινιάζει. Να, εκείνο, να το άλλο, να το. Και ένας άλλος λόγος φυσικά που δεν ασχολούμαστε με ανώτερα πράγματα και ασχολούμαστε με αυτά, τα έχουμε γράψει και στο βιβλίο για την γκρίνια σχετικά, είναι ότι δεν βιάζουμε τον εαυτό μας, έτσι. Η βία την ξέρουμε εμείς μόνο σαν βία στα γήπεδα, σαν ενδοοικογενειακή βία, τέτοια, ό,τι λέει η τηλεόραση δηλαδή. Η βία όμως στην πνευματική ζωή είναι ζητούμενο, ξέρετε. Να βιάζεις τον εαυτό σου και μόνο τον εαυτό σου. Στους άλλους να είσαι επιεικής. Δηλαδή, σήκω, προσευχή σου, σήκω, μην τρως δεύτερο πιάτο, φτάνει ένα. Το δεύτερο θα πάει από πίσω μετά, είναι τζάμπα. Σήκω, πάνε στην εκκλησία. Πέρασε η ώρα, είναι 9:30, λίγο θα σχολάσει. Σήκω, κάτσε, μη μιλάς άσχημα, μην το βάζεις το ρημάδι στο στόμα σου, με έλεγε προηγουμένως ένας τον τάδε με τσιγάρο σήμερα.
μη είναι εκείνο, μη το άλλο. Και φυσικά να ξέρετε ότι ο καθένας έχει τα δικά του μη, έτσι. Δεν είναι, λέω, τα δικά του που έχει στο μυαλό του, αυτά που αφορούν αυτόν. Έτσι, ο άλλο τώρα που δεν καπνίζει, δεν μπορεί να πει μη στο σιγάρο, δεν καπνίζει άνθρωπο. Κάνουμε ένα παράδειγμα. Επειδή έχει λοιπόν ο καθένας τα δικά του μη, γι' αυτό και να ξέρετε ότι ενώ είναι ο ίδιος ο τρόπος της ένωσης, το ίδιο γίνεται και με τους ανθρώπους, έτσι. Είναι ίδιος ο τρόπος που ενώνονται δύο άνθρωποι, είναι ίδιος ο τρόπος που ενώνεσαι με τον Θεό, παρόλα αυτά ο κάθε άνθρωπος έχει τον δικό του τρόπο. Δηλαδή για μερικούς θα ήταν μεγάλος άφλος αυτό το πράγμα, να σταματήσουν να είναι πλέον ψωριάριδες που λέει ο κόσμος. Αλλού το λέει, πώς το λέει να δείτε, υποχόντριοι. Αλλού το λέει, πώς το λέει μια φράση έτσι, που λέει αυτή, τιτίζητες, έτσι, καλά το λέω. Είχε πολλές φράσεις ο λαός για να πει αυτό το «Δεν με χωράνε τα ρούχα μου, δεν με κάνει το κλίμα, δεν με αρέσει ο αέρας, δεν με αρέσει η φάτσα σου, δεν είναι εκείνο, εκκλησία είναι αυτή, Θεός είναι αυτός». Καταλαβαίνετε πόσο τεταμένο είναι το φαινόμενο, γιατί κάποια στιγμή θα πεις και αυτό, θα πεις «Θεός είναι αυτός». Αφού κάνει εκείνο, το άλλο, το άλλο. Και φυσικά μετά αντιλαμβάνεστε ότι δεν, αυτό ήθελα να πω, ότι δεν ενώνεστε και δεν ενώμονα με το Θεό. Είχε ο Άγιος Ιωάννης της Κροστάνδης, ένας πολύ συμπαθητικός Άγιος, σύγχρονος, ένα βιβλίο «Η Χριστός ζωή μου», το οποίο το λέω επίτηδες για να το διαβάσετε και αυτό. Επίσης κλασικό πνευματικό βιβλίο, πολύ κλασικό. Εκεί πέρα λέει λοιπόν ότι, φυσικά όπως το ξέρουμε όλοι, προορισμός της ζωής μας είναι η ένωση με τον Θεό. Συνεπώς, δεν θα γκρινιάξεις όταν έχεις αυτόν τον προορισμό. Γιατί? Γιατί δεν θα σε πειράξει κάτι που θα πάθεις. Δεν θα σε πειράξει κάτι που θα πετύχεις κοσμικό. Και όταν λέω κοσμικό, εσείς μη λέτε κοσμικό, πέστε κοινωνικό. Πέστε μια επίτευξη κοινωνική. Το επάγγελμά μου, ξέρω εγώ, το αυτό μου κτλ. Δεν θα σε πειράξει τόσο. Γιατί ο στόχος είναι άλλος. Όταν όμως δεν έχεις άλλους στόχους, θα εγκλωβιστείς εκεί. Και φυσικά μετά ξέρετε ότι αν δεν στρέψουμε, και λέει ο Άγιος Ιωάννης, το τονίζει πολύ αυτό, αν δεν στρέψουμε τον εαυτό μας ψηλά, στα πνευματικά, θα το στρέψουμε πού? Να πω μερικά. Στο χρήμα γενικότερα, στα ρούχα, στα μπιζού, οι γυναίκες, στα αυτά οι άντρες, δεν ξέρω τι. Και σιγά σιγά για να τα πετύχεις αυτά, γιατί ο κόσμος είναι έτσι, θα αρχίσεις να λες ψέματα, θα αρχίσεις να ασχολείσαι με κοσμικά πράγματα, γιατί κάπου πρέπει να συχνάζεις εκεί για να ψαρεύεις τα κοσμικά πράγματα και σιγά σιγά, να, εύκολο είναι. Και μετά θα έχεις παράπονο. Φυσικά θα έχεις παράπονο. Θα λες γιατί εκείνο, πώς το άλλο, γιατί το άλλο. Ένας άλλος λόγος που έχουμε παράπονα, ξέρετε, είναι, βέβαια, καθορίζεται με μία απόλυτη λέξη αυτό στην πνευματική ζωή, η κατάκριση, ας πούμε, αλλά όπως έχουμε πει και άλλες φορές, αυτό θέλει αρκετή ανάλυση για να καταλάβουμε τι είναι η κατάκριση. Τέλος πάντων, το σίγουρο είναι ότι ο άνθρωπος ο οποίος έχει παράπονα, κατά ένα μεγάλο μέρος τα έχει γιατί. Γιατί κοιτάει τι κάνουν οι άλλοι. Έτσι. Είδες εκείνο τι τον έκανε. Είδες εκείνη πώς την κοίταξε. Είδες αυτός τι έκανε. Είδες ο άλλος τι έκανε. Και αρχίζουμε μετά και εμείς βλέπουμε, παραδειγματιζόμαστε, παίρνουμε τα ίδια έπιπλα, φοράμε τα ίδια ρούχα, κάνουμε τις ίδιες κινήσεις και μόλις ο άλλος πάει λίγο παραπάνω έχουμε τα παράπονα. Γιατί εκείνος, εμένα δεν με έκανες εκείνο, το άλλο δεν έκανες εδώ και θα λέει κανείς πώς συνδυάζεται η κατάκριση με το παράπονο. Να, το μισό θα έλεγα εγώ, το μισό είναι αυτό που κοιτάμε τους άλλους. Διότι αν ήμασταν ήσυχοι, δεν γεμίζει το μυαλό μας με ένα σωρό πράγματα να δούμε και τον άλλον, να δούμε και τον εκείνο, να δούμε και τον αυτόν. Θα κοιτούσαμε μόνο τον εαυτό μας. Και τότε θα ήταν πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Και φυσικά να ξέρετε ότι δεν ήρθαμε σε αυτόν τον κόσμο για να κρίνουμε τις αμαρτίες των άλλων, έτσι, παρά μόνο τις δικές μας. Θυμάμαι κάποτε, έτσι, τον Αβά Μωυσή, που τον φώναξα, λέει, οι πατέρες οι άλλοι, να πάει να κρίνει κάποιον, να τον μαλώσει μάλλον θα λέγαμε τώρα εμείς, γιατί έκανε κάτι εκεί, ένα μοναχό. Αυτός δεν ήθελε να πάει, τέλος πάντων τον αναγκάσανε και στον δρόμο έφτασε μάλλον στη σκήτη με ένα τσουβάλι πίσω του
γεμάτο με άμμο, ξέρω εγώ, χώμα, το οποίο του τρίβει σε επίτηδες για να τρέχει στον δρόμο. Και όταν πήγε εκεί πέρα παράξενος, το τσουβάλι στο μου, λέει, λέει, πατέρας, λέει, τι έγινε, ας πούμε, αβά, γιατί έρθεις έτσι. Και λέει, να λέει, φόρτωσα στον, στην πλάτη μου ένα τσουβάλι με τις αμαρτίες μου, τρέξαν σε όλο τον κόσμο, σε όλη τη γη, και ήρθα εδώ, λέει, να κρίνω και έναν άλλον άνθρωπο. Σαν να έλεγε ότι περίσσεψα εγώ, τώρα να φτάσω για τον άλλον. Και μόλις είπα αυτό, φυσικά, συγχώρεσαν οι αδερφοί, λέει, τον αδερφό, και όλα καλά. Αυτό, ας υποθέσουμε, το κάνουμε εμείς νοερά μέσα μας, κάθε ώρα και στιγμή. Δηλαδή, δεχόμαστε την ιδιαιτερότητα του άλλου, αρκεί να έχει όριο, έτσι. Δεν δέχομαι, ας πούμε, κάποιον, δεν σημαίνει ότι επειδή τον δέχομαι, το βάζω και στο κρεβάτι μου, έτσι. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Δεχόμαστε τη ζωή του άλλου, δεχόμαστε, αφήνουμε λίγο χώρο και λίγο χρόνο να δούμε πώς θα εξελιχθεί και με τρόπο, για να μην έχουμε παράπονο, ένα αυτό και ένα το άλλο. Το θυμάστε το άλλο. Όταν κάνουμε πολλά πράγματα για κάποιον, πολλά, εκείνος δεν κάνει τίποτα, ή κάνουμε εμείς πολλά και περιμένουμε μόλις κάνουμε να πει ευχαριστώ ο άλλος, τα έχουμε βάλει σε κουτάκια δηλαδή, λέει μόλις κάνω εγώ έτσι θα πει ο άλλος έτσι. Και φυσικά αυτό δεν γίνεται ποτέ, γιατί ο άλλος δεν σκέφτεται όπως σκέφτεσαι εσύ. Και ένας λοιπόν σοβαρός λόγος είναι και αυτός. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε και όσο εξελισσόμαστε ακόμα περισσότερα. Και το άλλο που είπαμε, όπου προηγουμένως, δεν θα ασχολούμαστε με τους άλλους, γιατί δεν έχουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Πώς ασχοληθούμε για τους άλλους. Ό,τι περισσεύει δηλαδή. Άρα δεν ασχολείσαι με σένα και ασχολείσαι με τους άλλους. Βρίσκεις χρόνο. Έτσι. Και μετά, όταν δεν πάνε όλα καλά, και φυσικά νωρίτερα, όπως σας είπα, δεν έχεις ασχοληθεί με ανώτερα πράγματα, με τον εαυτό σου. Παραδείγματος χάρη, ένας άνθρωπος που μετανιώνει, ή μάλλον το πω αλλιώς, όταν μετανιώνει, εκείνες τις ώρες που μετανιώνει, έχει διάθεση να σκεφτεί τον άλλον ή να κάνει παράπονα, ή σε συμπορχίζει την κατηγορία του εαυτού του για πράγματα που δεν έκανε. Τον παίρνει πάντα μετά. Έτσι να είστε, δηλαδή, όσο μπορούμε πιο συχνά. Και επαναλαμβάνω, για να μην παρεξηγηθώ, να το βάλουμε σε μια παρένθεση αυτό, ότι άλλο η κατάκριση και άλλο η κρίση, έτσι. Δεν σας λέω να μην διακρίνετε, να μην κατακρίνετε, λέω. Έτσι. Έχει διαφορά. Όταν διακρίνεις ίσα ίσα που δεν έχεις παράπονο, γιατί διακρίνεις. Λες, ας πούμε, να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Λες, αυτό τώρα το παιδί που έκανε αυτή την δουλειά είναι 20 χρονών. Δεν είναι 40 και έχεις διάκριση, οπότε δεν του κατακρίνεις, καταλάβατε. Λες, είναι 20 χρονών. Η διάκριση είναι το ζητούμενο. Να διακρίνω. Και το διακρίνω σημαίνει και κρίνω παράλληλα, καταλάβατε, έτσι. Δεν είμαι χαζός, είδα ότι αυτός είναι 20 χρονών. Καταλαβαίνω γιατί το έκανε. Αλλά εκεί σταματάει το παράπονο. Ενώ στην κατάκριση αρχίζει το παράπονο. Γιατί εκείνος, γιατί αυτός, γιατί έκανε σε εκείνον αυτό και δεν το έκανε σε μένα. Και μετά γίνεται ένας μήλος. Σε κάθε περίπτωση πάντως να ξέρετε ότι για να καθαρίσει αυτό το μυαλό, το οποίο στέλνει στην καρδιά μηνύματα και αρχίζει μετά και αντίθετα και γίνεται πάλι ένα μπέρδεμα απαράμιλο, σε κάθε περίπτωση να ανεβάζουμε όλο μας το σύστημα λίγο πιο ψηλά. Έτσι. Θα σας πω ένα παράδειγμα. Εχθές όλος ο κόσμος, και όταν λέμε όλος, 90% στην Ελλάδα, ας πούμε, μην πάμε παρακάτω, ασχολείται με δύο πράγματα όλη τη μέρα. Δεν θα τα πω, ξέρετε ποια είναι. Δύο πράγματα υπήρχαν μόνο στον κόσμο. Τίποτα άλλο. Δεν πάει να πέθαινε ο άλλος, δεν πάει να βούλιαζε. Σεισμοί, κανείς δεν είπε αν έγινε σεισμός, έγινε σεισμός εχθές. Πού να το δείτε, αφού είχε άλλη επικαιρότητα. Έγινε πλημμύρα πουθενά εχθές. Δεν ξέρω. Είχε το. Δεν θα πω όμως τι είχε. Δεν θέλω να το πω. Αυτά τα δύο γεγονότα, εκεί ήταν όλοι εκεί. Ναι. Βλέπετε λοιπόν ότι μετά δεν πρέπει να παραπονιόμαστε γιατί έχουμε παράπονο. Μια λύση λοιπόν από αυτές είναι να ανεβάζουμε τον εαυτό μας προς την αιωνιότητα, έτσι.
Και εκεί είναι σαν να, σαν να καθαρίζει και μετά τον ξανακατεβάσουμε είναι πάλι δυνατός. Αυτό πρέπει να γίνεται συχνά. Να τραβιέστε προς τα πάνω. Γιατί αν τραβιέστε προς τα κάτω, ίσα ίσα μετά θα φτάσετε στην ανθρώπινη κατάσταση που λέγαμε προηγουμένως. Καταλάβατε. Αν είμαστε στο παραφύσιν, θα φτάσουμε μετά ίσα ίσα στο καταφύσιν, στο φυσιολογικό. Αν όμως τραβιόμαστε προς τα πάνω, ναι, θα είμαστε και άνθρωποι και υπεράνθρωποι. Έτσι. Θα έχουμε και τα δύο. Βέβαια, όλα αυτά που λέμε θα μπορούσα να τα συνοψίσω λέγοντας ότι να ακολουθήσουμε το παράδειγμα του Χριστού. Το παράδειγμα του Χριστού ήταν δύο κουβέντες, μάλλον περιγράφεται σε δύο λέξεις. Η μία είναι η ταπείνωση που είχε Θεόσον και δεύτερο είναι η ζωή του. Έτσι. Ζωή με έργα δηλαδή, όχι θεωρητική. Κοιτάμε λοιπόν ποια είναι η δική μας η ζωή και μετά ή το κλείνουμε ή το καλύτερο, δεν είναι το ζητούμενο ούτε να στεναχωρηθείς ούτε να το κλείσεις, δουλειά. Αφού δεν κάνω τίποτα θα δουλέψω. Και φυσικά όταν κάνεις δουλειά, ξέρετε, δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τον άλλον. Να ασχοληθείς με τη δουλειά, δημιουργείς κιόλας, γιατί τα πάντα είναι δημιουργία και μετά το παράπονο λιγοστεύει. Αυτό το παράπονο το οποίο είναι ανεξήγητο πολλές φορές και φαντασιόπληκτο, το ξέρετε, έτσι. Ναι. Εντελώς φανταστικό. Λέει, νόμισα ότι το έκανες έτσι. Σκέφτηκα ότι το έκανες έτσι. Τραγικό, ε. Σε είδα εκεί και νόμισα ότι έκανες εκείνο. Και μετά αρχίζει ο παρεστήσεις μετά. Εκείνο το άλλο, πώς το αυτό. Και να σας πω κάτι. Σπάνια συναντώ έτσι παράπονα για σημαντικά πράγματα. Παραδείγματος χάρη, δεν μπορώ να κοιμηθώ, πάτερ, γιατί για τον οικουμενισμό. Μπα. Γιατί οι δικοί μας επίσκοποι φιλούνται όλη την ώρα με τους αιρετικούς. Δεν είμαι το υπηκάς αυτό, παρόλο που έχουμε εδώ σκιστεί να κάνουμε μαθήματα εναντίον του οικουμενισμού. Γι' αυτό θα μπορούσε να γίνει αυτό. Σίγουρα έχει γίνει κατά περιόδους και κατά περιπτώσεις, αλλά θα μπορούσαμε να γλιτώσουμε πάρα πολλά έτσι, όσο ανεβάζουμε ψηλά, ανώτερα. Ούτως ή άλλως είμαστε ανώτερα όντα και μας ενδιαφέρει το υπερφύσιν και όχι το καταφύσιν, έστω και αν είναι καλό αυτό. Δεν είναι κακό, αλλά δεν θέλουμε εμείς μόνο εκεί. Θέλουμε και κάτι παραπάνω. Έτσι λοιπόν με το παράδειγμα του Χριστού λύνονται όλα. Και επειδή τώρα να μην ξεχάσω, εμείς βέβαια συνεχίζουμε τον αγώνα μας, είτε καλοκαίρι, είτε χειμώνας, είτε άνοιξη, είναι four season η Ορθόδοξη αγκαλιά και για τις τέσσερις εποχές. τώρα το σκέφτηκα αυτό, να σας το πω παρένθεση, τώρα το καλοκαίρι να προσέχετε, γιατί έχουμε καλλιστία τουλάχιστον 4-5 μήνες εδώ στην Ελλάδα. Μας έδωσε ο Θεός ένα καλό να έχουμε ήλιο, να έχουμε θάλασσες παντού και εδώ δίπλα είναι η θάλασσα και εμείς πάμε για πάνω και κοιτάμε αλλού. Μόνο τη θάλασσα δεν κοιτάμε. Ή στον δρόμο κυκλοφορούμε. Ναι. Γιατί έχει ήλιο. Άμα ήταν Γερμανία, να δεις τι ωραία αντιμένη που θα ήμασταν και θα περπατούσαμε. Ναι. Είναι, θυμάμαι εκείνο το μύθος του Εσόπου, τι είναι με τον ήλιο και τον αέρα. Ε? Ναι. Λοιπόν, ποιος θα βγάλει το μπουφάν του ορνού. Τέλος πάντων. Λέει στο ψαλτήριο ότι Θεέ μου εσύ είσαι η αγαλίασή μου με όλους αυτούς που με πολιορκούν. Στον ψαλμό Λαμδανή 41. Λάμδα Αλφα 41. Μετρούσα. Λάμδα μη. Λοιπόν, να συμπληρώσω όμως, για να δείτε τι άλλο μας δημιουργεί αυτό το παράπονο που έχουμε
το συνεχόμενο, έτσι. Την άλλη φορά λέγαμε για μια κατάθλιψη η οποία είναι όχι απρόβλεπτη, απλώς είναι, δεν μπαίνει σε κωδικούς, δηλαδή δεν βρίσκεις τον άνθρωπο πουθενά. Εκείνον φταίει, είπαμε, το άλλο μας φταίει, το άλλο μας ξυνίζει, το άλλο μας μυρίζει. Λοιπόν, αυτό το παράπονο το μόνιμο, έτσι, να ξέρετε ότι προέρχεται και από τη μνήμη των κακών που έχουμε μέσα μας, τα οποία μας έκαναν ενδεχομένως κάποιοι σωστά ή και δεν μας έκαναν, αλλά έχουμε την αντίληψη ότι μας έκαναν. Αυτή η μνησικακία που είναι σοβαρή αμαρτία, δεν είναι μισή, είναι μια αφορμή να σκεφτόμαστε πάλι με αυτόν τον τρόπο και φυσικά να καταλήγουμε στον τέλος, γιατί σε μένα Θεέ μου, έτσι, γιατί σε μένα Θεέ μου, γιατί με κάνουν εκείνο, γιατί με κάνουν το άλλο, ενώ ξεχνάμε ότι επειδή μας κάνουν ό,τι μας κάνουν, γι' αυτό και μας υιοθέτησε μετά ο Χριστός και είμαστε τώρα στην αγκαλιά του, που είναι μεγάλη υπόθεση αυτή. Έτσι, δηλαδή όταν παραπονιέστε και παραπονιέμαι, δεν μας διαφεύγει εκείνη την ώρα ότι κάτι, ας πούμε, έγινε εδώ πέρα παραπάνω. Ναι, δεν λέω κάτι άλλο. Και μια και είπαμε για τις προσευχές που πάντα θα λέμε, πρέπει όταν μας δίνεται η ευκαιρία για να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας, έτσι. Φυσικά μπορούμε να προσευχόμαστε όλη την ώρα για τις αμαρτίες μας. Αλλά στη λατρεία, δηλαδή στην αφοσιωμένη προσευχή που είναι λειτουργική, είναι μέσα στη λειτουργία, δηλαδή γι' αυτό μας έδωσε το Χρυσόστομο στη λειτουργία του, πρέπει εκεί λίγο να ξεφεύγουμε. Έλεγε προηγουμένως κάποιος ότι, να λέει, φεύγει το μυαλό μου με τα παιδάκια, ξέρω εγώ, ναι, εντάξει, είναι ένα θέμα. Αλλά στην λατρεία, καταλάβατε τι θέλω να πω, η οποία μπορεί να είναι σίγουρα λατρευτική προσευχή, την ώρα της λειτουργίας δηλαδή, μπορεί εσύ να καταφέρεις να ξεφύγεις εντελώς. Αυτό το σημαντικό πράγμα, έτσι, είναι μια απαραίτητη διαδικασία, σαν εκείνο που σας έλεγα την άλλη φορά, ότι μην ασχολείσαι με το πρόβλημά σου συνέχεια. Ασχολήσου με τον Χριστό και θα φύγει το πρόβλημα. Έτσι είναι και αυτό. Εκείνη την ώρα έχεις πολλά, έχεις περισπασμούς, έχεις προβλήματα, έχεις αυτά, έχεις έννοιες, έχεις στεναχωρίες. Άστα λίγο αυτά. Άστα. Και κλείς τα μάτια και πάνε εκεί πέρα. Δεν χάνεσαι λιγάκι. Για λίγη ώρα δεν χάνεται τίποτα. Έτσι. Και ανοιχτά να τα αφήσεις όλα, δεν θα πάθουν τίποτα. Αυτή η διαδικασία, θέλω να σου πω, ότι μας καθαρίζει. Και φυσικά, όποιος φτάσει στην καθαρότητα, όχι στην καθαριότητα, γιατί από καθαριότητα καλά πάμε, θα εξοπλιστούν. Όχι πάντοτε βέβαια. Όπως λοιπόν φτάσει στην καθαρότητα, δεν θα νιώθει, πώς να πω, καθαρός, αλλά θα νιώθει γεμάτος. Αυτό είναι το νόημα τώρα. Μα λέει, εσύ δεν έχεις προβλήματα. Πώς δεν έχω. Και πού είναι. Τα άφησα. Θα πάω να τα πάρω μετά. Γιατί δεν σε αφήνουνε. Αλλά τα άφησα λίγο. Δεν γίνεται. Γίνεται. Ζωή λοιπόν χωρίς παράπονο, έτσι. Και αυτό θα γίνει και με έναν άλλον τρόπο, γιατί ενδεχομένως αυτά που λέμε μέχρι στιγμής σας φαίνονται πνευματικά μόνο για την ψυχή, θα γίνει και σωματικά. Δηλαδή, άμα αφήσεις το σώμα σου, δηλαδή, να ασχολείσαι πολύ με αυτό, θα έρθει μια μεγάλη ηρεμία μέσα από αυτό. Και ξέρετε, τα περισσότερα παράπονα πότε είναι, όταν πονάμε, όταν μεθύσαμε το βράδυ και την άλλη μέρα μας φταίει το κρασί, δεν φταίει εμείς που μεθύσαμε, όταν φάγαμε πολύ και μετά σκάει το στομάχι και αυτό, παράπονα, βλέπετε, και άλλα πολλά φυσικά. Η φροντίδα του σώματος με τις ώρες ολόκληρες, τι νομίζετε, θα προκαλέσει το τέλος. Αυτό. Γιατί όταν ασχολείσαι σε κάτι με λεπτομέρεια, πάντα κάτι σου λείπει. Πάντα έχεις ένα παράπονο. Πάντα εκείνο, πάντα το άλλο. Γι' αυτό όλα με τη σειρά και όλα, πώς να πω,
επειδή ξέρει ο καθένας την αυτή του, τις δυνατότητές του, όλα στο σημείο που χρειάζεται για τον καθένα. Όσοι είστε πιο έτσι, προχωρημένοι στα διαβάσματα, θέλω να ψάξετε λίγο να βρείτε τον Άγιο Διάδοχο να διαβάσετε. Ήταν επίσκοπος Φωτικής. Αυτός, μπορεί να είναι λίγο δύσκολα αυτά που λέει, αλλά αν να πιάσετε από αυτά, θα καταλάβετε ότι σίγουρα, το λέμε βέβαια εμείς, το λέμε συχνά. Όταν σας λέω να μην δίνετε σημασία στη γνώμη του κόσμου, αυτό εννοώ, στο κοσμικό φρόνημα. Το κοσμικό φρόνημα μπορεί να περνάς καλά σε αυτόν τον κόσμο, ό,τι έχει να το αρπάζεις, ξέρω εγώ. Λένε τι έχει, πάμε. Χορό έχει, πάμε. Εκείνο έχει, πάμε. Δεν έχουμε όρια, όπου θέλουμε πάμε, τι θέλουμε κάνουμε. Μετά όμως αφήνει αυτό το πράγμα ένα βάρος. Ένα βάρος. Και χάρηκα πολύ, έχει λίγο καιρό, που ένας ήρθε να μου πει ότι έχει μπροστά του μία δουλειά να κάνει, έτσι, η οποία θα του απέφερε κέρδος, έτσι, χρήματα είναι αυτά. Και όμως προβληματιζόταν αν έπρεπε να την κάνει, ενώ είχε θέμα, γιατί αφορούσε ο λίγον τι την παλιά του ζωή. Θα έπρεπε λίγο να μπλέξει με τα σκατά. Και δεν όρμηξε με τα μούτρα για να πάρει το χιλιάρικο, αλλά είχε προβληματισμό. Και φυσικά είπαμε όχι. Γιατί όχι, γιατί όχι. Γιατί αμάν κάνουμε, να φέρουμε τον εαυτό μας σε μια ισορροπία. Όχι να μπλέξουμε κιόλας, έτσι. Καταλάβετε, είμαστε αδύναμοι όπως και να το κάνουμε. Το σίγουρο είναι ότι όταν ξεφεύγεις από το κοσμικό φρόνημα, δεν σου φαίνονται όλα, δεν πειράζει μόνο, εντάξει. Πάω να σκοτώσω ένα. Πόσο κάνει, 3.000. Δώστα. Τόσο κάνει ένα φόνο τώρα. Έβαγε. Περοκάμα το βγάζουν τα πιο άνθρωποι. Έφτασε μέχρι εκεί, μη έφτασε μέχρι εκεί άνθρωπο. Ναι. Γιατί το κοσμικό χρόνο τον έπνιξε, καταλάβατε. Δεν έχει ευαισθησίες τέτοια πράγματα αυτά. Τι αγάπη, κάνει. Έβαγε. Δεν το θέλουμε, λέει. Είχαμε δύο παιδιά, το ένα το διώξαμε. Πού το πήρατε, στον υπόνο. Και δεν είναι μόνο αυτά τα 38, ξέρετε, είναι και άλλα πράγματα, δεν είναι μόνο αυτά, είναι και άλλα. Τα οποία μπορεί να είναι καθημερινής φύσεως. Ένα απλό παράδειγμα, τι είναι σήμερα Τετάρτη και τι έγινε που είναι Τετάρτη. Παρασκευή, έβαγεσαι. Και μετά από εκεί ένα άλλο, κάτι να μας κρατάει τουλάχιστον, καταλάβετε. Και φυσικά, μια και είπα για αυτό το πράγμα, όποτε θέλουμε κάτι να πετύχουμε, την άλλη φορά λέγαμε, πάντα να προσευχόμαστε πριν κάνουμε κάτι, το σίγουρο και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, αλλού το λέει ο Χριστός μας, αυτό το γένος των δαιμόνων δεν εκπορεύεται παρά μόνο με προσευχή και νηστεία. Όταν θέλετε να πετύχετε κάτι λοιπόν, αυτή είναι, αυτός είναι ο δρόμος. Θα τα κάνουμε και τα άλλα, δηλαδή θα κοιτάξω, θα τρέξω, θα πάω, θα πάω, πολύ ωραία. Αλλά προσευχή και νηστεία για να πετύχει το έργο και όταν δεν βρίσκεται λύση, αυτό μόνο, προσευχή και νηστεία. Θα βρεθεί λύση. Εγώ σας λέω ότι ακόμα και για κάποιο λόγο ούτε ο πνευματικός σου μπορεί να σας βοηθήσει, ούτε κανένα, ξέρω εγώ. Χάθηκε ο κόσμος, ορίστε. Εκεί. Γιατί βρούμε τη λύση. Αλλά δεν γίνεται και όπως έλεγε ο άλλος και ο σκύλος ολόκληρος και η πίτα χορτάκι, έτσι. Αντίθετα είναι, το έλεγε αντίθετα αυτός. Τι γίνεται, δεν μπορεί να τα έχουμε όλα σε τιμή ευκαιρίας. Δεν είναι παζάρι, καταλάβατε. Και φυσικά δεν μπορεί να έχεις δεδομένο το ότι θα κάνεις αγώνα για κοσμικά πράγματα, ας πούμε, για να βρω δουλειά, για να παντρευτώ, για να κάνω σπίτι, για να διαβάσω, πάω στο πανεπιστήμιο και για τα πνευματικά πράγματα δεν κάνεις τίποτα. Τι γίνεται αυτό. Καθόμουν λίγο στην κουζίνα, μαγείρευα, να στον πρωτοστατικό σταθμό κάθε τόσο, μπορείτε να τα ακούσετε, δεν σας λέω να τα ακούσετε, αλλά λέμε τώρα. Και ξαφνικά λέει τσουπ, ήρθε ο Κύριος. Με στην κατσαρόλα ήταν ή απ' έξω, θα πει ο άλλος. Μα δεν είναι δυνατόν να καταλάβει. Καταλάβετε. Ό,τι να είναι. Μπορεί να είναι ο διάβολος, αλλά δεν πειράζει. Εύκολο ήταν. Καταλάβετε. Αυτό λέγεται στην Αμερική φτηνή πίστη λέγεται. Ναι. Τάκ, τάκ. Έτσι.
Ναι, πάμε σε ένα γήπεδο, φωνάζουμε. Και πώς κάνουν οι Τούρκοι που χτυπιούνται όλη την ώρα για να τους έρθει μια δαιμονική ευχαρίστηση. Οι Δερβίσιδες που χορεύουν όλη την ώρα γύρω-γύρω, για κάποιους μήνες ζαλιστείς, φυσικό είναι, ναι. Καταλάβατε. Εύκολη πνευματικότητα δεν υπάρχει. Γιατί να σας πω και το άλλο. Όσο εύκολη είναι, τόσο πιο εύκολα θα φύγει. Και μετά τι μένει, κάθεται αυτός και κλαίει γιατί δεν τον παίζουν οι φιλενάδες του που λέει τραγουδάκι το παλιό. Δεν γίνεται αυτό. Η μικρή Ελένη κάθεται και κλαίει, ναι. Δεν έχουμε, όχι δικαίωμα, προσέξτε, ούτε διάθεση έπρεπε να έχουμε κανονικά να κάνουμε ένα μισό παράπονο. Μισό. Αλλά και όταν σαν άνθρωποι σας έρχεται ένα παράπονο, εδώ, κρατήστε το λίγο να δούμε. Είναι αληθινό. Μην το πετάτε κατευθείαν. Μήπως δεν είναι. Να το ψάξουμε λίγα. Και φυσικά, να σας πω και ένα άλλο. Α, τι μας λες τώρα. Άκου Γιώργο, τι θα πω τώρα. Μία λύση λοιπόν, για να ξεφύγουμε από αυτό το, από αυτή την κατάντια, ονομάστε την όπως θέλετε εσείς, είναι η υπακοή. Υπακοή, όταν λέμε, λέμε υπακοή. Δεν είναι μοναστήρι εδώ, το ξέρουμε. Στο μοναστήρι τουλάχιστον πριν πας, είναι κάτι σαν υποχρεωτικό. Είναι στο λένε θα κάνεις υπακοή, να ξέρεις. Ό,τι σε πούμε. Θα μου πείτε εδώ δεν είναι το ίδιο. Τέλος πάντων, εδώ είναι κάπως πιο ελεύθερο και γενικότερα η υπακοή είναι μια πιο ελεύθερη κατάσταση. Μερικοί το ακούν και νομίζουν ότι είναι σιγκουπάνω κάτσε κάτω. Όταν θες να πετάξεις, να βγάλεις το δέρμα σου όπως βγάζεις το φίδι για να μείνει το καινούριο, να κάνεις υπακοή. Όταν λέμε υπακοή, αυτά που σε λένε να τα ακούς. Ξέρω βέβαια, δεν ζω στο συννεφάκι μου, ότι από αυτά που λέμε εδώ, ένα ποσοστό εισακούεται. Να μην το πω το ποσοστό, γιατί μετά θα έχουμε πρόβλημα. Κυβέρνηση, βράζουμε. Ναι. Λοιπόν, τουλάχιστον στην προσωπική μας επαφή, γιατί μιλάω για τα δεδομένα που ξέρω εγώ, είναι αυτό που λέγεται η κατάτομον ποιμαντική, όταν μιλάω εγώ με σένα, να τα ακούς αυτά που λέμε. Δεν θα χάσεις. Και όταν λέω να τα ακούς, δεν λέω να τα ακούς από εδώ και να βγαίνουν από εδώ, με το χαρτάκι. Τι είπαμε αυτό, ο. Έτσι δίνονται οι λύσεις, καταλάβατε. Γιατί αυτό ασχολείσαι, αυτό έκανε τον κούπο να έρθει. Αφού ο άλλος ο μαύρος έκατσε μια ώρα και σε μιλούσε. Γράψε κι εσύ. Θα κάνω αυτό και αυτό τελείωσε. Όχι, ευχαριστώ για τη γνώμη σας. Να και σένα, να και εμένα. Τι έκανα γνώμη, έλεγα εδώ πέρα τόση ώρα. Ευγενικότητα. Δηλαδή, ακόμα νομίζετε ότι λέμε γνώμες εδώ. Να έρθει ένας ξένος να πούμε ναι, πήγαμε στον πάτερα, ακούσαμε τη γνώμη του. Φυσικά ο άνθρωπος δεν ξέρει. Αλλά εδώ μετά από τόσα χρόνια, νομίζετε ότι λέμε γνώμες, α πούμε. Πού είναι. Δεν έχουν επαληθευτεί χιλιάδες φορές όταν είπαμε. Προσωπικά και γενικά. Πότε. Ναι. Σωστά. Δεν είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή. Έτσι. Και η πνευματική ζωή είναι βγαλμένη από τη ζωή. Έτσι. Τα πάντα είναι μέσα στον άνθρωπο. Απλώς τι κάνουμε εμείς, τα βγάζουμε από μέσα του. Τα βγάζουμε. Γιατί δεν τα ήξερε, ήταν μέσα και δεν τα ήξερε. Εκεί κυκλοφορούσε. Και φυσικά σε κάθε λύση, σε κάθε προηγουμένη λύση αυτό, μην ξεχνάτε ότι αυτό που λέμε στα πνευματικά, ότι πρέπει να θυμόμαστε τον Θεό και να το γνωρίζουμε, γνώση και ενθύμηση του Θεού, εμείς το λέμε μια απλή λέξη. Τι λέμε? Πρόγραμμα. Τι είναι το πρόγραμμα? Κάθε μέρα θα διαβάσω, κάθε μέρα θα προσευχηθώ, κάθε μέρα θα ξεκουνηθώ, κάθε μέρα θα κάνω πράξεις, κάθε μέρα θα μετανιώσω, γιατί η μετάνοια ξεκινάει από μέσα μας, κάθε μέρα θα ασχοληθώ με τους άλλους και όχι μόνο με τον εαυτό μου, αλλά θα ασχοληθώ και με τον εαυτό μου, κάθε μέρα. Όλα. Όχι σήμερα θα κάνω εκείνο, μεθαύριο στο αύριο, και άμα σκεφτώ και θυμηθώ, θα κάνω και το παραπέρα. Έτσι δεν γίνεται η δουλειά, να το ξέρετε. Και φυσικά, παντού και πάντοτε, γι' αυτό και λέω έτσι λίγο να ασχοληθούμε εν καιρό με αυτό, παντού και πάντοτε, το μυαλό σας εκεί, ο νου σας εκεί. Και όταν λέω εκεί, ξέρετε πάρα πολύ εύκολα ότι μπορούμε να έχουμε τον Θεό πάντα δίπλα μας και μέσα μας, με ένα απλό Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον, έτσι. Και λέω απλό, μία φορά στις 100 μπορεί να το πιάσεις.
πόσο απλό είναι. Μπορεί να το λέει συνέχεια, είναι όπως τα πάντα, ξέρετε, έτσι. Δηλαδή, τα πάντα που λέμε και κάνουμε, μπορεί να είναι μια συνήθεια κάποια στιγμή. Ναι, αυτό τόσο το καταλαβαίνουμε. Τα πάντα που κάνουμε, το φαγητό που κάνεις, μια σου τόσο το χαίρεσαι, αχ, τι ωραία έκανε εκείνο εδώ. Την αγκαλιά που κάνεις, μια σου τόσο την καταλαβαίνεις ότι αγκάλισε τον άλλον και το. Την επικοινωνία που κάνεις, μια σου τόσο την νιώθεις. Συνήθως είναι βιαστική, εκείνο το άλλο, πάμε, πω, τα, εκείνο, φύγει, έλα, κάτσε. Λοιπόν, φανταστείτε, αν είμαστε αμελείς, αυτό αυξάνει και γίνεται μία στο τόσο. Και οπωσδήποτε με το όνομα του Χριστού, δηλαδή ακόμα και να γυρίσεις να κοιτάξεις, να Χριστός Ανέστη που λέει εκεί, κάτι και αυτό. Αυτό είναι και ο φόβος του Θεού φυσικά, σας είπα και άλλη φορά ότι είναι να μην χάσω το Θεό, δηλαδή εκείνος λέει δεν μας παρακολουθεί, μας παρακολουθεί, θέλουμε να είναι να τον παρακολουθούμε εμείς. Έτσι δεν είναι. Εκείνος πάντα θα είναι, αλλά είναι σαν να λέμε είναι και είναι από τον ντουβάρι από εκεί. Εγώ για να το δω πρέπει να πάω έτσι, δεν είναι. Εκείνος είναι, με βλέπει. Εγώ για να το δω θα πάω από εδώ, θα πρέπει να πάω όμως. Άμα κάθομαι εδώ και σκέφτομαι, α, πού να είναι ο Θεός, αφού ξέρεις που είναι. Σήκω στα ποδάρια σου και πάνε βρέστο. Και μετά δεν θα έχεις χρόνο ούτε για παράπονα, ούτε για αυτά, τίποτα. Όλα θα σε φεύγουν. Γιατί θα έχεις να κάνεις άλλα πράγματα. Σημαντικά. Και ένα σημαντικό πράγμα, να το πούμε και να τελειώσουμε, είναι να μην κάνετε τίποτα. Έτσι και δεν τα λέω εγώ αυτά, τα λένε οι πατέρες μας. Δηλαδή, αν αυτό το τίποτα το καταφέρετε, θα είναι ανώτερο από το να χορτάσετε και 5.000 άτομα έτσι. Να βγείτε εδώ και να κάνετε ένα θαύμα. Πώς λέγεται αυτό, μια όμορφη πνευματική κουβέντα, κλασική θα έλεγα, είναι η ιερή απραξία. Τι είναι η απραξία, να μην κάνω τίποτα. Πώς να μην κάνω τίποτα όμως, να κάθομαι στο καναπέ, ναι, να περνάω την ώρα μου, να έτσι, κοιτάω το ταβάνι, όχι. Το να μην κάνω τίποτα σημαίνει τι, να κάνω, να έχω να κάνω μόνο με εκείνον. Και αυτό μπορεί να είναι προσευχή, όπως σας είπα, αλλά μπορεί να είναι και λατρεία. Τι είναι λατρεία, αφοσιωμένος εκεί. Εκεί. Και όταν λέω αφοσιωμένος, μπορεί να κρατήσει 5 λεπτά. 5 λεπτά. Μπορεί 10, μπορεί μισή ώρα. Μπορεί να χαθώ, αλλά πρέπει να χανόμαστε, γιατί αλλιώς θα χαθούμε. Είναι απλά τα πράγματα. Θυμάστε ένα που λέει, όποιος θέλει να σώσει τη ζωή του, πρέπει να τη χάσει. Και κοιτάνε και λένε, τι εννοεί αυτός. Πρέπει να χάσει αυτόν τον κόσμο για να κερδίσει τον άλλον. Δεν μπορεί να τα έχουμε και τα δυο. Θα ζήσουμε εδώ, θα χαρούμε, αλλά δεν θα κολλήσουμε. Γιατί άμα κολλήσουμε εδώ, μετά κάθε τόσο που η τηλεόραση θα έχει κέφια, θα χοροπηδάμε κι εμείς. Ενώ το ζητούμενο είναι εμείς να βλέπουμε την τηλεόραση και να γελάμε, όχι να χοροπηδάμε. Να λέμε τι λένε τώρα αυτοί εδώ. Το αυτονόητο. Το αυτονόητο. Ότι ο κόσμος χάνεται, χαίρομαι πολύ. Ότι αυτά τα πράγματα εδώ του κόσμου δεν μας σώζουν, χαίρομαι πολύ. Ότι δεν μας γεμίζουν, χαίρομαι πολύ. Τι μας γεμίζουν, αυτά που είναι μεν εδώ, αλλά είναι σαν πιασμένα με ένα σκηνάκι από πάνω. Είναι προσωρινά. Όποιος θέλει τα πιάνει. Δεν κάθονται, δεν μπορούν να κολλήσουν εδώ. Έτσι, η αγάπη και το έλεος και η ειρήνη και η χαρά δεν κολλάνε σε αυτόν τον κόσμο. Είναι τα βουτά ή ο Θεός και όποιος θέλει πιάνει. Ξανά μετά. Εδώ έχει άλλα πράγματα, διότι ο κοσμοκράτορας του κόσμου τούτου είναι ο διάβολος. Τι δεν σε κάνει διάβολος. Καλό, δεν πρόκειται να σε κάνει. Εμείς προσπαθούμε εδώ, κυκλοφορούμε και καθαρίζουμε λίγο την περιοχή και αγιάζουμε λίγο την κατάσταση και φυσικά κάνοντας όλα αυτά μετά τι κάνεις, δόξα τω Θεώ. Σε άλλη περίπτωση τι κάνεις, όχ, ας λέμε καλά, δόξα τω Θεώ από συνήθεια όπως μου έλεγε χθες κάποιος. Το ήταν ειλικρινής τουλάχιστον, δόξα τω Θεώ από συνήθεια. Τουλάχιστον λέγει την αλήθεια. Και μετά αρχίζουμε, εκείνο δεν με αυτό, το άλλο δεν με εκείνο, το άλλο δεν με. Ασυναίσθητα, κατευθείαν στο παράπονο, κατευθείαν. Και άντε να σας πω να είναι κάτι που τελειώνει γρήγορα, να πεις «Α, μου ξέφυγε, το έβαλα μέσα πάλι». Ναι. Αλλά δυστυχώς οι περισσότεροι χριστιανοί, αφήστε τους ανθρώπους, εμείς δεν είμαστε άνθρωποι, είναι λίγοι άνθρωποι και ένας παπάς. Οι περισσότεροι χριστιανοί έχουν αυτή τη λατέρνα και παίζουν συνέχεια, αυτή τη μανιβέλα.
εκείνο δεν με έκανε, το άλλο δεν με έκανε, αυτός φταίει, εκείνος κάνει, το άλλο δεν είναι καλό, η πολιτική φταίνει το αυτό, φταίνει το αυτό, περνάει κανένα και μια 10 ώρες με αυτή τη δουλειά και μετά, ας κάνουμε μια προσευχή, 5 λεπτά. Όσο μπορείτε, αυτή την ουράνια κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε ούτως ή άλλως, το έχουμε πει αυτό, έτσι, από επιλογή, δεν το κάνεις με το ζόρι, να τη ζούμε κιόλας, είμαστε μέσα. Είμαστε μέσα, αλλά να τη ζούμε και να την αισθανόμαστε. Και μετά θα γελάμε με αυτά που μας λένε, όπως γελούσε λίγο προηγουμένως, με κάτι που μας είπαν. Αυτά, γιατί να είστε. Και το φρονίμων ολίγα, χωρίς παράπονα. Καλή